Σας ενδιαφέρει να κάνετε εξαγωγές και δεν ξέρετε τι είναι αυτό που αναζητούν ουσιαστικά οι χρήστες? Για δείτε λίγο κάποια στοιχεία από την έρευνα που έχει κάνει η PayPal με την Ipsos. Αν μιλήσουμε λίγο για εξαγωγές, θέλετε να δούμε τι είναι αυτό που αναζητούν οι διασυνοριακοί πλέον καταναλωτές? Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία από μια έρευνα που έγινε από την PayPal και την Ipsos. Αυτό που φαίνεται να αναζητούν οι διασυνοριακοί e-shoppers είναι 1. Η καλύτερη τιμή φυσικά. 2. Προϊόντα τα οποία είναι μη διαθέσιμα στη χώρα τους. 3. Προϊόντα τα οποία είναι δυσέβρετα στη χώρα τους. 4. Δωρεάν μεταφορικά. 5. Ένα ασφαλή τρόπο πληρωμής. Επίσης, στο τέλος του βίντεο καλό θα ήταν να δούμε και τα προβλήματα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την ολοκλήρωση μιας αγοράς. Τα προβλήματα δηλαδή που προκύπτουν με βάση πάντα τις απαντήσεις των ίδιων των e-shoppers για την εξαγωγή των προϊόντων. Τι είναι αυτό που προβληματίζει τους e-shoppers? Νούμερο 1. Έξοδα αποστολής. Ανησυχούν για το πόσο είναι τα έξοδα αποστολής τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν. Δεύτερον, ο χρόνος παράδοσης. Αν θα φτάσει στις ημερομηνίες τις οποίες αναμένεται να φτάσει ή αν θα φτάσει άμεσα. Τρίτον, αν θα φτάσει ποτέ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην φτάσει ποτέ όταν μιλάμε για εξαγωγή. Έτσι, για αγορά ενός προϊόντος από μία χώρα ξένη από αυτή που ζει ο e-shopper. Και φυσικά να μην αντιστοιχεί το προϊόν στην περιγραφή την οποία περιμένει που έχει διαβάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Τελειώσαμε και σήμερα. Άλλο ένα μάθημα έφτασε στο τέλος τους. Μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, την παρέα σας, το φαγάκι σας μέχρι το επόμενο μάθημα. Κάντε εγγραφή και σίγουρα πατήστε και ειδοποιήσεις για να σας χτυπήσει το επόμενο μάθημα. Θα είναι λογικά την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι να είναι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε τα λέμε. Σας χαιρετώ.